10 χρόνια συμπληρώνονται από την κατάρρευση της Lehman Brothers που πυροδότησε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τη νύχτα πριν από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης, οι εργαζόμενοι της Lehman μάζεψαν τα προσωπικά τους αντικείμενα και εγκατέλειψαν τα γραφεία τους. Η συμμετοχή της Lehman στην κρίση ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου οδήγησε στην πτώχευσή της, τη μεγαλύτερη στην αμερικανική ιστορία. Ένα μήνα αργότερα, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Lehman Brothers, Richard Fuld, κατέθεσε σε επιτροπή του Κογκρέσου. «Ξυπνάω κάθε βράδυ σκεπτόμενος τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά». Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές, ένας παγκόσμιος συστημικός κίνδυνος που σχεδόν γκρέμισε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είδαμε την αναταραχή στις αγορές να φτάνει σε νέα επίπεδα και να έχει επίπτωση και στην υπόλοιπη οικονομία. Οι επιπτώσεις ήταν ορατές και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Alistair Darling ήταν Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου την εποχή της κατάρρευσης της Lehman και επέβλεψε την επακόλουθη διάσωση της Royal Bank of Scotland. Μου ζήτησε ο γραμματέας μου να απαντήσω σε μια κλήση από τον τότε πρόεδρο της Royal Bank of Scotland και δεν με εξέπληξε ότι ήθελε να μου μιλήσει, αλλά είπε «Χάνουμε χρήματα». Απάντησα «Ξέρετε ότι έχουμε ένα σχέδιο και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Πόσο μπορείτε να αντέξετε?» Υπήρξε μια στιγμή σιωπής και μετά είπε «Θα ξεμείνουμε από χρήματα το απόγευμα σε 2 με 3 ώρες». Είναι ένα από τα λίγα τηλεφωνήματα που μου προκάλεσε τέτοια ανατριχίλα. Αργότερα το Αμερικανικό Κογκρέσο υπερψήφισε τον νόμο Dodd-Frank που προβλέπει μικρότερο ρίσκο για τις τράπεζες, μεγαλύτερη προστασία για τους καταναλωτές και λιγότερες κερδοσκοπικές πρακτικές. Από το 2008 οι αγορές σταθεροποιήθηκαν, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η κρίση να προέλθει από αλλού. Επειδή δεν γνωρίζουμε από πού μπορεί να έλθει η επόμενη κρίση, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κυρίως σε σχέση με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και με τον ρόλο που θα παίξει η χρηματοοικονομική τεχνολογία στην εξέλιξη του οικονομικού συστήματος, έχοντας τη σταθερότητα στο μυαλό μας. Όχι με σκοπό να περιορίσουμε την καινοτομία, όχι με σκοπό να διατηρήσουμε το status quo, αλλά έχοντας στο μυαλό την επιτακτική ανάγκη της σταθερότητας. Με την τεχνολογική διασύνδεση και την αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία, η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε πιθανώς να προκληθεί από μια κυβερνοεπίθεση.